Είμαστε στην πόλη της Κέρκυρας και παρόλο που είναι βράδυ, αυτή τη στιγμή η φιλαρμονική του Μάντζαρου κάνει υπαίθρια πρόβα. Θα πάμε να τους γνωρίσουμε. Τι δουλειά κάνετε? Είμαι δικηγόρος. Ηλεκτρονικός είναι. Τεχνικός αλουμινοκατασκευών. Ηλεκτρονικός. Είναι εκπαιδευτικός. Και από πόσο ετών είστε στη φιλαρμονική? Είμαι στη φιλαρμονική από περίπου 12 ετών. Οπότε τώρα συμπληρώνω σχεδόν 20 έτη. Κοντεύω τα 50. Ξεκίνησα από 8 ετών σαν μαθητής. Από 7 χρονών. Ξεκίνησα το 1978. Έχουμε λοιπόν παιδιά, διότι όλοι παιδιά είναι από 6 ετών μέχρι και την ηλικία των 95 ετών, που είναι ο αρχαιότερος μουσικός μας. Ευγενία και Μαρία, είστε δύο πολιτές φίλες. Ναι. Και πόσο καιρό είστε στη φιλαρμονική? Εγώ είμαι περίπου 4-4,5 χρόνια. Και εγώ 5. Και πόσο χρονών είστε? Εγώ είμαι 12. Και εγώ 13. Έχετε βγει έξω σε κάποια λιτανία να παίξετε μουσική? Ναι. Εγώ, ναι, μία φορά. Και πώς αισθανθήκατε γι' αυτό? Ωραία. Πόσο σημαντικό είναι για τους Κερκυραίους αυτή η συμμετοχή στα πολιτιστικά δρόμενα μέσα από τη μουσική? Όπως γνωρίζετε, η μουσική είναι ριζωμένη στο ενδοφλέβια στο πεθυτό των Κερκυραίων και αυτό φυσικά οφείλεται στις διαδοχικές κατακτήσεις του νησιού από τους Ενετούς και τους Άγγλους. Από τους Ενετούς πήραμε την μεγάλη αγάπη για την κλασική μουσική, ιδίως για την όπερα, και από τους Άγγλους την αγάπη για τις μπάντες, για τις φιλαρμονικές, γι' αυτό και η ίδρυση τόσων πολλών φιλαρμονικών στο νησί μας. Πόσες φιλαρμονικές έχουμε? Γύρω στις 20 φιλαρμονικές σε δραστηριότητα αυτή τη στιγμή. Κύριε Άνθη, εδώ που βρισκόμαστε, τι ακριβώς είναι? Υπάρχει μια ιστορία από πίσω. Φυσικά. Βρισκόμαστε στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Πίσω μας είναι τα παλαιά ανάκτορα. Είμαστε δίπλα στο παλαιά φρούριο. Από πάνω είναι ο κήπος του λαού. Και γύρω μας τα τείχη είναι τα παλαιά βενετσιάνικα τείχη της Κέρκυρας, της πόλης. Εδώ όμως τώρα ο χώρος... Τον χώρο αυτό λοιπόν τον χρησιμοποιούν οι πρόσκοποι για να κάνουν τις εργασίες τους. Και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, διότι μας δίνουν το χώρο αυτό όλο το καλοκαίρι να κάνουμε τις πρόβες μας με άνεση και με αποστάσεις. Με την πανδημία για πρώτη φορά δεν καταφέρατε να πλημμυρίσετε τα καντούνια της Κέρκυρας και να παίξετε τη μουσική σας. Είναι όντως μια δύσκολη εποχή για μας, διότι η διαδικτυακή εκπαίδευση έχει και αυτή φυσικά την αξία της, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ διαφορετικά, ιδιαίτερα για τη μουσική, από τη ζώσα εκπαίδευση. Γι' αυτό περνάμε δύσκολα, όμως προσπαθήσαμε και τα δύο αυτά χρόνια και κρατήσαμε τη φιλαρμονική ανοιχτή. Παρακολουθήσαμε τώρα, κύριε Τρεβιζά. Παρακολουθήσατε μία πρόβα του Μουσικού Σώματος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Φιλαρμονικής για τη συναυλία την πανηγυρική, την οποία θα δώσει τις 13 Νοεμβρίου. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας όπου ιδρύθηκε η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος το 1890. Και εσύ παίζεις στη Φιλαρμονική? Ναι, παίζω κουστά από πίσω. Πόσο χρονών είσαι εσύ και παίζεις τη φιλαρμονική? 12. Η Κέρκυρα δεν συγχωρεί στη μουσική. Αγαπάμε πολύ την Κέρκυρα.
Ωραίο. Πολύ ωραίο. Να ευχαριστήσω πολύ τον Σοκράτη Άνθε, τον αρχιμουσικό του Μάντζαρου. Είναι βραβευμένο στη Βιέννη όλο το σχήμα, η φιλαρμονική αυτή. Και θέλω να σου πω ότι πήραν το πρώτο βραβείο και ότι όλοι οι Κερκυραίοι την αγαπούν πολύ τη μουσική και έχει και τμήματα ενηλίκων. Δεν είναι ποτέ αργά να μάθεις κάποιο όργανο και να βγεις στα καντούνια να παίξεις, να συνοδεύσεις και τον Άγιο Σπυρίδωνα όταν βγαίνει.